αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας περιγράφει το σχολείο του μέλλοντος με όρους του παρελθόντος. Συνιστά μια συντηρητική οπισθοδρόμηση που μοναδικό στόχο έχει την ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων και την αποδυνάμωση του δημόσιου σχολείου. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην ακούσει. Να μην ακούσει τη φωνή των εκπαιδευτικών, τη γνώμη των ειδικών, την επιθυμία της κοινωνίας για ένα εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονο, δυναμικό, που θα έχει στο επίκεντρό του τις ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες. Το εκπαιδευτικό όραμα της Νέας Δημοκρατίας εξαντλείται στην επαναφορά της διαγωγής, στην απαρχαιωμένη διδασκαλία, στην αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων. Περιγράφει ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με περισσότερους μαθητές ανά τάξη και την εμπέδωση πολλαπλών ταχυτήτων μεταξύ των σχολικών μονάδων. Το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως θα μείνει στα χαρτιά, πλήρως απομονωμένη από την εκπαιδευτική κοινότητα και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε κραυγαλαία αναντιστοιχία με τις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και την κοινωνική απέτηση για αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Για να το πούμε στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Υπουργός, κυρία Κεραμέως, δώσατε εξετάσεις και για μια ακόμη φορά αποτύχατε.